Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 22 Απριλίου του 2023, ημέρα Σάββατο. Έχουμε μια είδηση που μας δίνει τέλος πάντων μια κάποια ελπίδα. Ξεκινάμε δηλαδή την εκπομπή μας απόψε με το Σουδάν, με τα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στο Σουδάν. Όπως είναι γνωστό, κήρυξαν από χθες τριήμερη εκεχηρία, επειδή ξεκίνησε το Μπαϊράμ των Μουσουλμάνων, που είναι η γιορτή της θυσίας, το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Παρεμπιπτόντως, μετά από την νηστεία που κάνουν στη διάρκεια του Ραμαζανιού, κάνουν τη θυσία, κόβουν όσοι, αναλόγως με τις δυνατότητές τους, άλλοι κόβουν μοσχάρι, άλλοι σφάζουν αρνί ή αρσενικό πρόβατο, και ό,τι έχουν τη δυνατότητα, και έχουν μια παράδοση να δίνουν στους φτωχούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το δικό της θυσία, δηλαδή να έχουν το δικό του ζώο να σφάξουν, ένα κομμάτι το δίνουν σε γείτονες, και έτσι έχει αυτή την έννοια. Και στην Τουρκία υπάρχει παράδοση, τα δέρματα από τα εκατομμύρια ζώα που σφάζουν μερικές φορές και μέσα στο δρόμο, τώρα σε κάποιες περιοχές απαγορεύτηκε, έτρεχαν τα αίματα μέσα στους δρόμους σαν ποτάμι, έτσι. Τα έδιναν στο κεμαλικό Τουρκ Χαβά Κουρουμού, δηλαδή τουρκική αερολέσχη από την ίδρυση ο Μουσταφά Κεμάλ, και οι Ισλαμιστές τη δεκαετία του 90 που ήταν και απαγορευμένοι, τα έδιναν σε Ισλαμικές οργανώσεις, μιλάμε ότι ήταν πολλά λεφτά αυτά. Τέλος πάντων, αυτό είναι το μπαϊράμι τους, το Κουρμπάν Μπαϊράμ, για όσους δεν το γνωρίζουν. Σε γενικές γραμμές η εκεχηρία μπορούμε να πούμε ότι τηρείται. Υπάρχουν συμπλοκές, λαιλασίες όπως είπαμε από τις δυνάμεις στο Σουδάν, αλλά μπορούμε να πούμε σε ένα βαθμό η εκεχηρία τηρείται. Πάντως, η καλή είδηση είναι ότι ήδη ξεκίνησε η εκένωση και η απομάκρυση των αλλοδαπών από το Σουδάν. Δηλαδή έχουν γίνει διάδρομοι από το Χαρτούμ στο αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο με ασφαλή τρόπα φεύγουν κάποια αεροπλάνα. Ας ελπίσουμε ότι και η Ελλάδα θα έχει βρει τρόπο να μπορέσει να απομακρύνει περίπου 120-130 άνθρωποι. Άκουσα σήμερα και έναν υπουργό, υφυπουργό, τον υφυπουργό εξωτερικών, τον Κατσαντώνη, πώς το λένε, Κατσανιώτη. Λέει Έλληνες και Κύπριοι. Σιγά σιγά θα λέτε Έλληνες και Κρητικοί, Έλληνες και Πόντιοι, και στο τέλος ποιοι θα μείνουν οι Έλληνες. Το σωστό όταν πρόκειται να μιλήσουμε για κατοίκους της Ελλάδας και της Κύπρου, λέμε Ελλαδίτες και Κύπριοι. Ή λέμε Έλληνες της Ελλάδας και Έλληνες της Κύπρου. Τι θα πει Έλληνες και Κύπριοι, είναι ξεχωριστό έθνος. Και τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα εμείς από το YouTube, να κάνουμε μάθημα στους αυτούς που εκφράζουν την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εντάξει, δηλαδή έχει βρει πάτο η ελληνική πολιτική, σταματήστε πια τις ανοησίες. Τέλος πάντων, έχει αρχίσει αυτό, πάντως είδαμε ότι δέχθηκαν πλήγματα και οι ξένες διπλωματικές αποστολές. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έτοιμες να κάνουν ειδική επιχείρηση, να ακαινώσουν το προσωπικό. Θα δούμε, αν τελειώσει το Μπαϊράμ από Δευτέρα, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και να δούμε και τι θα γίνει και με τους Έλληνες, φυσικά τους 120-130 Έλληνες από την Ελλάδα και από την Κύπρο, αν θα φύγουν. Είναι θλιβερό πάντως αυτή η κατάσταση, 30 χρόνια βαρύ και βαθύ Ισλάμ και διαφθορά, οδήγησε στην απομείωση και αποψήλωση της άλλοτε ισχυρής παρουσίας στο Σουδάν. Κρίμα είναι, κρίμα. Έχω και ένα φίλο ακόμα και τώρα που είναι από εκεί, και λυπάται πραγματικά για την κατάσταση αυτή. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο θέμα μας, πάλι στην Ουκρανία, επειδή παραπονιούνται ορισμένοι, λίγα θα πούμε σήμερα, δεν πούμε πολλά. Λοιπόν, είδα ότι και αυτό πλέον είδα σε φιλοουκρανικό λογαριασμό, οπότε δεν αμφισβητείται, κατέλαβαν σήμερα οι δυνάμεις του Μπαχμούτ τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μπαχμούτ ή Αρτέμοφσκα, όπως το λένε οι Ρώσοι. Και κατέλαβαν και το δρόμο, υπάρχει ένας δρόμος που φεύγει από τον Μπαχμούτ προς το εσωτερικό της Ουκρανίας, προς τη Δυτική Ουκρανία, ο 00506, εκεί κοντά στην Κομόπολη Χρώμοβο, που είναι χωριό δίπλα στον Μπαχμούτ δυτικά, ότι το κατέλαβαν αυτό τον δρόμο, και έτσι
αποκόπτουν ίσως την κεντρική αρτηρία από την οποία εφοδιάζονταν οι υπερασπιστές, οι αναπομείναντες υπερασπιστές του Μπαχμούτ, είτε με τρόφιμα, με πυρομαχικά ή και με ενισχύσεις. Είχαμε μεταφορά ενισχύσεων. Είδα λοιπόν ότι σήμερα κατέλαβαν το δρόμο αυτόν, έμειναν κάποιοι δρόμοι που δεν μπορείς να κάνεις από εκεί ενισχύσεις, αλλά πάλι σήμερα, τώρα μεσημέρι, ήταν οι δυνάμεις που κατέλαβαν το δρόμο υπό πυκνά πυρά πυροβολικού, ουκρανικού πυροβολικού. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι σφίγγει ο κλοιός στο Μπαχμούτ. Επίσης στην Αντίβγα, πιο σημαντική κατά την άποψή μου είναι η μάχη της Αντίβγα. Σημαντική για την ασφάλεια του Ντονέτσκ. Το Ντονέτσκ είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, η οποία ήταν από το 2014 μέχρι την εισβολή των Ρώσων καθημερινώς κάτω από τα πυρά του ουκρανικού πυροβολικού, από εκεί, από την Αντίβγα. Και επειδή έχω φίλους που έχουν τους δικούς της τέλος πάντων εκεί, ενώ έλεγα τι έγινε, ηρέμησε η κατάσταση. Από το 14 ως τώρα που λέγα τι ηρέμησε, πάλι φάγαμε μπόμπες, πάλι φάγαμε μπόμπες. Άρα εάν καταληφθεί η Αντίβγα, τότε θα είναι ασφαλές το Ντονέτσκ. Αλλιώς, αν σταματήσουν εκεί που είναι τώρα τα πράγματα, το Ντονέτσκ θα συνεχίζει να είναι, γι' αυτό είπα ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές για την ασφάλεια του Ντονέτσκ τουλάχιστον. Πάντως υπάρχουν αντεπιθέσεις των Ουκρανών και στην Αντίβκα και στο Μπαχμούτ και σε άλλες περιοχές. Φαίνεται ότι θέλουν να κρατήσουν εγκλωβισμένες τις ρωσικές δυνάμεις κατά μήκους του μετόπου, για να δούμε εάν και πότε εκδηλωθεί η αντεπίθεση στις δύο κύριες προσπάθειες, η μία στο βορρά για το Λουγκάνσκ, για να πάρουν πίσω εδάφη του Λουγκάνσκ που δεν φυλάσσονται αρκούντος, και κυρίως η κύρια προσπάθεια θα είναι νότια στη Ζαπορίζια, Μελιτόπολη, θάλασσα του Ντονέτσκ. Είδα πάντως και κάποια σχέδια των Άγγλων πώς ακριβώς θα καταλάβουν την Κρυμαία, που είναι δύσκολη επιχείρηση. Εάν όμως θέσουν υπό τα πυρά το σύνολο της Κρυμαίας και τους διαλύσουν, τότε μπορεί και να την καταλάβουν, εφόσον η Ρωσία δεν αντιδράσει φυσικά. Σχετικό είναι το θέμα. Να πάμε στο τρίτο θέμα. Είδατε, δεν κάναμε ούτε 3 λεπτά, γιατί παραπονέστε για την Ουκρανία. Δεν έχει και εξελίξει δηλαδή, αλλιώς θα τις λέγαμε. Πάμε στο Ραμστάιν, που είναι σχετικό. Στο Ραμστάιν έγινε χθες, 21 Απριλίου, έγινε η σύνοδος των 50 χωρών που ανήκουν στην ομάδα επαφής με την Ουκρανία. Τι είναι η ομάδα επαφής? Είναι 50 χώρες, δεν είναι μόνο χώρες του ΝΑΤΟ. Εντάξει, 32 είναι χώρες του ΝΑΤΟ, είναι και άλλες χώρες. Εκεί είτε υπουργοί άμυνας, είτε αξιωματούχοι από τα υπουργεία άμυνας, συγκεντρώνονται σχεδόν κάθε μήνα και εκεί συζητούν τα δεδομένα του μετόπου, τις αδυναμίες και τις ελλείψεις των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, συζητούν τι έδωσαν, τι υποσχέθηκαν, τι έδωσαν τον προηγούμενο μήνα και ποιες είναι οι ανάγκες για το επόμενο διάστημα. Εκεί λοιπόν, στο πλαίσιο των συζητήσεων, ο Στόλτεμπεργκ είπε, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ουκρανία που ετοιμάζεται για μία αντεπίθεση μπορεί να ανακτήσει έδαφος απέναντι στους Ρώσους. Είμαι βέβαιος ότι οι Ουκρανοί θα μπορέσουν να απελευθερώσουν ακόμα περισσότερα εδάφη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Στόλτεμπεργκ σε περιθώριο μιας συνάντησης υποστηρικτών της Ουκρανίας στην αμερικανική βάση Ραμστάιν στη Γερμανία. Ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν εδώ σήμερα, χθες δηλαδή, ήταν η εξέταση διαφόρων δυνατοτήτων, συστημάτων και προμηθειών που έχουν ανάγκη οι Ουκρανοί προκειμένου να ανακτήσουν περισσότερα εδάφη. Είπαμε ότι είναι 50 οι χώρες που έστειλαν αντιπροσώπους. Να δούμε λοιπόν μία ανταπόκριση για το θέμα αυτό από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Λοιπόν, ένα χρόνο μετά τη συγκρότηση αυτής της ομάδας που στηρίζει στρατιωτικά την Ουκρανία, έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετική κοινότητα δράσης που επέτρεψε να επιτευχθεί εντυπωσιακή πρόοδος επί του πεδίου, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Lloyd Austin στη διάρκεια της χθεσινής συνόδου στο Ραμστάιν. Όλοι μαζί θα διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα διαθέτει όλα όσα χρειάζεται, είπε ο Austin, ανακοινώνοντας ότι τις επόμενες εβδομάδες θα παραδοθούν τα αμερικανικά άρματα Abrams στην Γερμανία, αρχικά για να εκπαιδευτούν οι 250 Ουκρανοί αρματιστές, πριν αυτά
σταλούν στην Ουκρανία για να αναπτυχθούν στο πεδίο της μάχης. Η απόφαση των ΗΠΑ να εφοδιάσουν την Ουκρανία με 31 προηγμένα άρματα, μη ένα Α2 Abrams, θα κάνει τη διαφορά στον πόλεμο. Όμως δεν είναι μαγική λύση, σχολίασε ο στρατηγός Μαρκ Μίλι, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Είμαι προκατηλημένος, εννοεί υπέρ των αρμάτων, των Abrams, όμως πιστεύω ότι τα Mi-1, τα άρματα Abrams, είναι τα καλύτερα άρματα στον κόσμο. Πραγματικά πιστεύω ότι τα Mi-1 θα κάνουν τη διαφορά, είπε ο Μίλι μετά τη σύνοδο στο Ράμστάιν. Τα Abrams θα φτάσουν στη Γερμανία, όπως είπαμε, τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ουκρανών. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι η εκπαίδευση με τη συμμετοχή εκατοντάδων Ουκρανών στρατιωτών θα διαρκέσει περίπου 10 εβδομάδες. Όταν ρωτήθηκε για τα μαχητικά αεροσκάφη που ζητά το Κίεβο, ο Μίλι είπε ότι αυτό που χρειάζεται κυρίως η Ουκρανία είναι χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Οι Ρώσοι διστάζουν να έρθουν στην Ουκρανία λόγω της αποτελεσματικής χρήσης των Ουκρανικών αντιαεροπορικών συστημάτων. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή. Λογικό, διότι τα αεροσκάφη θέλουν του δυτικού τύπου, θέλουν πολύμηνη, για να μην πω πολυετή εκπαίδευση, υπάρχουν ζητήματα και συντήρησης, ενώ τα αντιαεροπορικά αποτρέπουν είτε τις πυραυλικές επιθέσεις, είτε τις επιθέσεις με μη επανδρομένο αεροσκάφη και τις επιθέσεις με πραγματικά μαχητικά των Ρώσων. Και τα οποία τα παίρνεις και σε λίγες μέρες είσαι έτοιμος να τα χρησιμοποιήσεις. Άρα όντως έχει δίκιο ο Μίλι ότι είναι πιο αποτελεσματικά. Εξάλλου ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε πάλι χθες ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για να οργανωθεί στην Πολωνία μια βάση όπου θα επισκευάζονται τα γερμανικά άρματα μάχης Λέοπαρτ που αναπτύσσονται στην Ουκρανία. Όλες οι πλευρές συμφώνησαν στο πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η βάση, που θα κοστίζει περίπου 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και θα μπορεί να λειτουργήσει από τα τέλη Μαΐου, είπε στους δημοσιογράφους ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας. Επίσης είπε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα Λέοπαρτ άμεσα. Το Βερολίνο έχει υποσχεθεί να παραδώσει περίπου 80 τέτοια άρματα μέχρι τα μέσα του έτους. Λέοπαρτ 1, όχι Λέοπαρτ 2, έτσι. Εννοώ τα 80, τα πολλά θα είναι το προηγούμενο μοντέλο. Όταν ρωτήθηκε για την προοπτική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο Πιστόριος είπε ότι όλα τα μέλη βλέπουν την Ουκρανία σαν μελλοντικό μέλος. Όμως κάθε πράγμα στην ώρα του. Θα δείτε εδώ ένα εκπληκτικό άρθρο του Bloomberg, από τα καλύτερα που έχω διαβάσει, εννοώ για να μας ενημερώσει, που μπορεί να μας ενημερώσει να δούμε πώς σκέφτεται η νατοϊκή σκέψη, ποια είναι. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έβαλε πάγο στο σχέδιο αυτό γράφοντας τι πράγμα στο Twitter, σχολιάζοντας μια δήλωση του Στόλτεμπεργκ που έλεγε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να ενταχθεί στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Πριν από τη σύνοδο αυτή, η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 325 εκατομμυρίων, τα έχουμε πει αυτό, χάιμαρς, πύραυλοι, αντερματικές νάρκες κτλ. Επίσης, Δανία και Ολλανδία ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν 14 άρματα Leopard 2 γερμανικής κατασκευής μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, ζει σε Μάη, ενώ ο Καναδάς θα εφοδιάσει τον Ουκρανικό στρατό με τη φέκια και ασυρμάτως. Αυτά λοιπόν στο Ραμστάιν. Πάμε τώρα, έχουμε ένα σοβαρό θέμα στις σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας. Είναι γνωστό, η Ostpolitik, μπορείτε να, για να μην τρώμε χρόνο εδώ, μπορείτε να χτυπήσετε στο διαδίκτυο και να δείτε, είναι η πολιτική της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Και είναι μια πολιτική που ξεκινάει δεκαετίες τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο. Η Γερμανία στήριξε την ανάπτυξή της, μεταξύ άλλων, στην φτηνή, σχετικά φτηνή ενέργεια που εξασφάλιζε από την Ρωσία. Μάλιστα όταν έβλεπα τον Τραμπ να κατηγορεί τη Γερμανία και να, για το θέμα αυτό έλεγε «εμείς πληρώνουμε δισεκατομμύρια Αμερικανοί φορολογούμενοι για την ασφάλεια της Γερμανίας και η Γερμανία πληρώνει, νομίζω ότι έλεγε, 70 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να παίρνει στους Ρώσους για να παίρνει φυσικό αέριο από εκεί. Και εμείς πληρώνουμε δισεκατομμύρια οι Αμερικανοί φορολογούμενοι για να την προστατεύσουμε από τη Ρωσία». Τώρα αυτό είναι η ανάγνωση της Ουάσιγκτον, ότι την προστατεύουν τη Γερμανία από τη Ρωσία. Το θέμα είναι ότι αν η Γερμανία με την Ostpolitik
μπορούσε να διαχειριστεί την ενδεχόμενη απειλή από τη Ρωσία είναι ένα άλλο θέμα. Όμως δυστυχώς, ευτυχώς δεν ξέρω, η Γερμανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα. Στο έδαφος φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες, βάσεις αεροπορικές, αεροπλάνα κτλ. Άρα ήρθε η στιγμή να καταλάβει ότι δεν μπορούσε να έχει τη δική της πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, μετά την εισβολή, η Ostpolitik έχει δεχθεί της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ostpolitik έχει δεχθεί ένα ισχυρό χτύπημα και φαίνεται ότι γίνονται και άλλα πράγματα για να καταστραφούν οι γερμανορωσικές σχέσεις. Το τελευταίο, η Γερμανία αποφάσισε να απελάσει 20 Ρώσους διπλωμάτες και η Ρωσία απάντησε φυσικά, γιατί ξέρετε αυτά είναι μία σου και μία μου, απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Για να δούμε. Οι σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και το Βερολίνο, το οποίο ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχουν επιδεινωθεί μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η Δύση απάντησε με κυρώσεις τότε. Η Ρωσία πληρώνει με το ίδιο νόμισμα τη Γερμανία και προχωρά σε μαζικές απελάσεις διπλωματών της, ήδη 20 διπλωματών, όσους απέλασε η Γερμανία, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ρία Νοβόστη, στο οποίο μίλησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νωρίτερα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι η Ρωσία θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο σε μαζικές απελάσεις διπλωματών της από το Βερολίνο. Οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν άλλη μία μαζική απέλαση εργαζομένων σε ρωσικές διπλωματικές αποστολές στη Γερμανία. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτές τις ενέργειες του Βερολίνου, που συνεχίζει να καταστρέφει ολόκληρο το φάσμα των ρωσογερμανικών σχέσεων, είχε αναφέρει το Υπουργείο, χωρίς να πει τότε τον αριθμό των διπλωματών που θα απελάσει. Ως αντίδραση λοιπόν, μόλις έστειλαν οι Γερμανοί τους 20 Ρώσους διπλωμάτες στα σπίτια τους, ως αντίδραση στις εχθρικές ενέργειες του Βερολίνου, η ρωσική πλευρά αποφάσισε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο απελάβοντας Γερμανούς διπλωμάτες από τη Ρωσία, καθώς και να περιορίσει σημαντικά το μέγιστο αριθμό εργαζομένων στις γερμανικές διπλωματικές αποστολές στη χώρα μας, ανακοίνωσε το Υπουργείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πρεσβευτής της Γερμανίας στη Μόσχα ενημερώθηκε για τις ενέργειες αυτές από τις 5 Απριλίου. Οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν άλλη μία μαζική απέλαση εργαζομένων σε ρωσικές διπλωματικές αποστολές στη Γερμανία. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτές τις ενέργειες στο Βερολίνο, που συνεχίζει να καταστρέφει το φάσμα των σχέσεων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είχαμε και τη δήλωση του Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος εκεί στο Ραμστάιν, ακούστε τι είπε. Είπε ότι μπορεί η Ουκρανία έχει δικαίωμα να χτυπάει στόχους μέσα στο ρωσικό έδαφος. Πιθανόν να έχει, αλλά η Ρώσια σου λέει εσένα τι σε νοιάζει, γιατί κάνεις αυτή τη δήλωση. Και είχαμε απάντηση, είπαμε υπάρχει ο καλός και ο κακός. Ο κακός της υπόθεσης είναι ο Μετβέντεφ, πρώην πρόεδρος της χώρας, πρώην πρωθυπουργός και τώρα αναπληρωτής αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας. Απάντησε αυτός τον Πιστόριος. Με μαθήματα ιστορίας απάντησε ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφάλειας Δημήτρη Μετβέντεφ, σχολιάζοντας τις αναφορές του Γερμανού Υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ότι οι Ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας είναι φυσιολογικές. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, χωρίς να το πολυσκεφτεί, ξεστόμησε κάτι για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος μας. Σίγουρα ζηλεύει τη δόξα των διοικητών του Τρίτου Ράιχ. Λοιπόν, πρέπει πραγματικά να θυμάται έναν ιστορικό ιονό. Ένας Γερμανός που θέλει να επιτεθεί στη Γερμανία πρέπει να είναι έτοιμος για την παρέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στο Βερολίνο, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 20 Απριλίου να πούμε ότι ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, μιλώντας στο κανάλι ZDF, την παραμονή της Συνόδου στο Ραμστάιν, είπε ότι είναι απολύτως φυσιολογικό για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να διεξάγουν επιχειρήσεις στο ρωσικό έδαφος χωρίς να βλάπτουν τους αμάχους. Επίθεση όμως εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και κατά της Βρετανίας, ο Μετβέντεφ, λέγοντας ότι έχει δείξει ιστορικά εχθρότητα προς τη Μόσχα και θα το κάνει και στο μέλλον η Βρετανία. Η Βρετανία ήταν πάντα, είναι και θα είναι ο αιώνιος εχθρός μας. Τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που το αλαζονικό απεχθές βρεγμένο νησί της Βρετανίας βυθιστεί στην άβυσσο της θάλασσας από ένα κύμα που θα προκληθεί από ένα ρωσικό οπλικό σύστημα εχμής. Οι Ρώσοι λένε
ότι μπορούν να ρίξουν ένα όπλο στη θάλασσα, να δημιουργήσει τσουνάμι και να πνίξει ολόκληρο το νησί της Βρετανίας. Αυτά είναι τα κόλπα και πάμε στο επόμενο θέμα. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, για τους ειδικούς είναι το ενδιαφέρον. Λοιπόν, και βγαίνουν αρκετά συμπεράσματα. Τι, για να δούμε, η New York Times, ναι. Τι αποκάλυψαν New York Times? Ότι αυτός ο Τεσέιρα άρχισε να διαρρέει πληροφορίες και έγγραφα, προσέξτε, 48 ώρες μετά την εισβολή των Ρώσων. Δηλαδή, ενώ αυτός, επειδή το είδαμε το θέμα, τι ήταν αυτός? Αυτός ήταν ένας στο IT δούλευε, δηλαδή στο τμήμα λειτουργίας του δικτύου των υπολογιστών, της πληροφορικής. Τι έκανε? Έλεγχε το να λειτουργούν τη λειτουργικότητα των υπολογιστών, τη διαλειτουργικότητα, τα δίκτυα, τα προγράμματα, τους ιούς, για να μην... όλα αυτά. Αλλά κάνοντας αυτή τη δουλειά του έδωσαν και πρόσβαση. Τώρα γιατί το έδωσαν δεν ξέρω, μπορεί να ήταν αναγκαιότητα. Αυτός λοιπόν, επειδή έπαιζε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, και προσέξτε το αυτό όσοι έχετε παιδιά ή εγγόνια, προσέξτε, γιατί όσοι παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν μια ιδιαίτερη κοινωνική συμπεριφορά. Γι' αυτό το είδα στις αναλύσεις των Αμερικανών που λένε το χάσμα γενεών, δεν μπορούσαν να τους καταλάβουν οι μεγάλοι αναλυτές, δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς θα μπορούσε να αντιδράσει. Αυτός λοιπόν ήταν σε μια ομάδα 600 ατόμων που παίζαν αυτά τα παιχνίδια τους, και από τη δεύτερη μέρα της εισβολής είπε: εγώ παιδιά είδα αυτό, είδα εκείνο, είδα το άλλο. Ποιο είναι το θέμα? Το πρώτο συμπέρασμα, το δεύτερο το δείτε στο τέλος που θα διαβάσουμε κάτι. Ποιο είναι το θέμα? Ότι δεν το ανακάλυψαν οι αρχές ασφάλειας των ΗΠΑ. Δηλαδή, ενώ έπαθαν, δεν έμαθαν. Το 2001 κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλούσαν και προετοίμαζαν τις επιθέσεις. Τώρα μην αρχίσετε και μου λέτε για τα θεωρίες συνωμοσίας ότι δεν έγιναν ποτέ. Αφήστε αυτά, εγώ ξέρω τι έγινε. Και για όσους αμφιβάλλετε για το αν υπήρχε αυτή η διαρροή τώρα, εντάξει, ακούστε εδώ. Μπορεί για τα θέματα του Σουδάν να μην ξέρω και το ομολογώ έτσι. Για άλλα θέματα διαβάζω και λέω, μπορεί να κάνω και λάθη. Για θέματα όμως που γνωρίζω, που έχω εμπειρία, εντάξει. Η Αλεπού και το Αλεπουδάκι το ξέρετε αυτό, έτσι. Αφήστε, μην το κάνετε αυτό. Λοιπόν, τότε λοιπόν όλα αυτά υπήρχαν. Δεν τα είδαν και έπαθαν την καταστροφή. Δεν με έμαθαν. 600 άτομα σε αυτούς που παίζανε. Καλά, ένας από μια υπηρεσία, δεν μιλάμε τώρα για μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, μιλάμε για την Αμερική. Ένας από τις υπηρεσίες ασφάλειας δεν μπήκε σε αυτή την ομάδα των 600 να δει, εσύ τι λένε αυτοί εδώ, και να το τσιμπήσει. Και το βρήκαν κατόπιν εορτής, τώρα το βρήκαν, ψάχνοντας τα ίχνη του τύπου, του πιζερικά αυτού, του Τεσέιρα. Για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ της, από το ΑΠΕ και από το Reuters, και έχει και μια άλλη σοβαρή πληροφορία. Άλλοι που δεν έμαθαν, που έπαθαν και δεν έμαθαν, οι Ρώσοι. Προσέξτε. Ο 20χρονος Ζακ Ντάγκλας Τεσέιρα, μέλος της αεροπορικής εθνοφρουράς της Μασαχουσέτης, που συνελήφθη και σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων του Πενταγώνου και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, είχε δημοσιεύσει απόρριτες πληροφορίες πολλούς μήνες νωρίτερα από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα. Σε διαδικτυακή ομάδα με περισσότερα μέλη, αποκαλύπτουν οι New York Times, οι οποίοι επικαλούνται αναρτήσεις τις οποίες εξέτασαν συντάκτες της εφημερίδας. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, η πρώτη διαρροή από το προφίλ που αποδίδεται στον 21χρονο έγινε σε ομάδα με 600 μέλη στην πλατφόρμα Discord λιγότερο από 48 ώρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Λέει ο Τεσέιρα στην ανάρτηση που είδε η New York Times. Είδα αναφορά του Πενταγώνου που έλεγε ότι το 1 τρίτο των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας χρησιμοποιείται στην εισβολή. Έγραψε ο χρήστης, θέλοντας προφανώς να εντυπωσιάσει άλλους στην ομάδα που αμφισβητούσαν την ανάλυση του, σχολίασε
Του είπαν σιγά να μην ξέρεις εσύ πώς είναι, έτσι. Και λέει αυτός, έχω πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Επικαλούμενος προνόμια του να είσαι σε μονάδα πληροφοριών της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ. Εδώ, όποιος υπηρετήσει τέτοιες, δεν το λέει καταρχάς. Δεν το λέει. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Αυτός όχι μόνο το έλεγε, το έγραφε και το βλέπαν και 600. Αν το βλέπουν 600, καταλαβαίνετε. Εκθετικά αυξάνεται η πιθανότητα να διαρρεύσει. Παρ' όλα αυτά δεν το είδαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Προσέξτε τώρα το ζουμί. Ορισμένες άλλες πληροφορίες που δημοσίευσε ήταν προάγγελοι εξελίξεων στο πεδίο των μαχών. Τα βλέπε όλα, τα διάβαζε ο τύπος, αν και δεν ήταν δουλειά του. Στις 27 Μαρτίου του 2022 κοινοποίησε απόρριτες πληροφορίες σχετικά με την αναδίπλωση των ρωσικών στρατευμάτων που είχαν αναπτυχθεί κοντά στο Κίεβο. Επικαλούμενος πληροφορίες που ισχυρίστηκε ότι προέρχονταν από την NSA, Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, αυτή που κάνει τις υποκλοπές δηλαδή. Σημαντικά νέα, έγραψε. Μπορεί να υπάρχει τακτική αποχώρηση των στρατευμάτων δυτικά του Κιέβου και αλλού. Δύο ημέρες αργότερα, η Μόσχα ανακοίνωσε την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τα περίχωρα της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πού είναι το δεύτερο το σημαντικό? Το πρώτο είναι ότι δεν τον πήραν χαμπάρι 14 μήνες πριν. Ότι οι Ρώσοι δεν εφαρμόζουν αυτά που επιβάλλει η ασφάλεια των επικοινωνιών. Δηλαδή η NSA τους υπέκλειψε. Δεν μιλούσαν με κρυπτογραφημένα. Από πάνω τους υπέκλειψε. Μπορείς να λέγεις μεγάλη δύναμη. Είτε είσαι Αμερική, είτε είσαι Ρωσία, ή μεν Αμερική με τέτοιες τρύπες στην ασφάλεια πληροφοριών, ή δε Ρωσία με τέτοιες τρύπες στην ασφάλεια επικοινωνιών. Βγάλετε συμπέρασμα εσείς. Λοιπόν, αυτά με τον Τεσέιρα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα. Από τα πιο ενδιαφέροντα άρθρα που έχω διαβάσει, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Λιθουανία τον Ιούλιο, καταρχάς θεωρώ ότι αυτό το άρθρο που έγραψα χθες για τις Βαλτικές χώρες και τη σημασία που έχουν και για τη Ρωσία και για την και για το ΝΑΤΟ, σας το επικαλούμε για να δείτε σήμερα. Δεν είχε γραφτεί αυτό το άρθρο, δεν το διάβασα για να το πω έτσι, ήταν μελέτη που έκανα όλο αυτό και δικιά μου δουλειά. Να δείτε τώρα τι λέει ο κύριος Ανδρέας Κλουθ στο Bloomberg, που είναι προφανές ότι ότι εκφράζει τη στρατηγική του ΝΑΤΟ, έτσι. Καταπληκτικό άρθρο, πάμε. Και όταν λέμε καταπληκτικό, δεν σημαίνει ότι ενστερνιζόμαστε. Μιλάμε ότι είναι ενδιαφέρον, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, πάμε. Τον ερχόμενο Ιούλιο, οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στο Βίλνιους της Λιθουανίας για τη δεύτερη σύνοδο κορυφής τους από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή τη φορά τα μέλη θα είναι 31, με τη Φιλανδία. Τι πρέπει να αποφασίσουν οι σύμμαχοι, αναρωτιέται ο Ανδρέας Κλουθ. Είναι βέβαιο ότι ο Πούτιν θα αποτελέσει θέμα των συζητήσεων. Οι δράσεις του Ρώσου Προέδρου απειλούν όχι μόνο χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Ουκρανία και η Μολδαβία, αλλά και συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία. Τι μας άκουσε χθες που τα λέγαμε? Η πιο εύκολη κατηγορία της ατζέντας πρέπει να αφορά τους πόρους. Το ΝΑΤΟ χρειάζεται περισσότερους πόρους. Επομένως, οι σύμμαχοι θα πρέπει να καταλήξουν σε μια δεσμευτική συμφωνία για δαπάνες τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ για τους στρατούς τους. Το ΝΑΤΟ οφείλει να έχει περισσότερο λόγο για το που πάνε αυτά τα κεφάλαια. Ακούτε τι λέει. Το ΝΑΤΟ πρέπει να μπαίνει στον αμυντικό προορισμό της Ελλάδας και να λέει: κοίτα, μην παίρνεις αυτά, πάρε εκείνα. Ήδη το έκαναν. Άμα διώξουμε τα ρωσικά αντιεροπορικά και αντί να τα αντικαταστήσουμε αντιεροπορικά, πάρουμε μεταφορικά Black Hawk. Λοιπόν, πάμε. Ο στόχος πρέπει να είναι να αντικρίσουμε στα ανατολικά το Κρεμλίνο όχι ανοργάνωτα, αλλά ως μια συνεκτική και συντονισμένη δύναμη. Ίσως από την άλλη, η αποτροπή με αντίπεινα να είχε περισσότερο νόημα στο σχετικά ειρηνικό πνεύμα της προηγούμενης εποχής με σύμβολο την ιδρυτική πράξη ΝΑΤΟ-Ρωσίας του 1997. Η παραδοχή της ήταν ότι
η Ρωσία και η Δύση θα οικοδομούσαν από κοινού μια διαρκή ειρήνη βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία. Η Ρωσία δεσμεύτηκε να μην προβαίνει σε προκλήσεις στην Ανατολική Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έταξε να μην αναπτύξει μεγάλες δυνάμεις ή καταστροφικά όπλα στις ανατολικές χώρες μέλη και σίγουρα όχι πυρηνικά όπλα, για να μην απειλήσει ή προκαλέσει το Κρεμλίνο. Αυτό σήμαινε επίσης ότι οι σύμμαχοι δεν θα μπορούσαν να σταματήσουν μια ευνηδιαστική ρωσική επίθεση. Εννοεί το ότι δεν θα ανέπτυσε πυρηνικά το ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν κατέστρεψε μονομερώς τη βάση αυτού του σκεπτικού του ΝΑΤΟ. Αρχικά εγκατέλειψε την ιδρυτική πράξη όταν προσάρτησε την Κρυμαία το 2014 και εισέβαλε στην υπόλοιπη Ουκρανία το 2022, λέω εγώ τώρα. Όταν το ΝΑΤΟ το 2008 αποφάσισε να βάλει την Ουκρανία και τη Γεωργία, δεν κατέστρεψε? Τώρα κατέστρεψε. Όταν το ΝΑΤΟ ατύπως προκάλεσε τα γεγονότα στο Μαϊδάν, ήταν μια ξενοκίνητη εξέγερση, τότε δεν κατέστρεψε. Δεύτερον, με τις φρικαλαιότητες που πραγματοποίησαν τα ρωσικά στρατεύματα στην ουκρανική πόλη Μπούτσα και σε άλλες περιοχές, οι χώρες της Βαλτικής, η Πολωνία και η Φινλανδία είδαν τι θα συνέβαινε όσο περίμεναν την απελευθέρωση από το ΝΑΤΟ. Η αποτροπή μόνο μέσα από αντίπεινα δεν είναι πλέον αρκετή. Επομένως, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να προσυπογράψει ρητά την αποτροπή μέσω άρνησης. Πρόκειται για μια ορολογία που αναφέρεται στην υπεράσπιση κάθε χιλιοστού της επικράτειας του ΝΑΤΟ, με το να σταματήσουμε δηλαδή τους Ρώσους πριν καταλάβουν οποιοδήποτε ανατολικό έδαφος. Για να γίνει αυτό το είδος αποτροπής αξιόπιστο, το ΝΑΤΟ πρέπει να διαθέτει δυνάμεις που προκαλούν τρόμο όχι μόνο στα μετόπιστεν, όπως οι αμερικανικές βάσεις και τα πυρηνικά όπλα, αλλά και στο μέτωπο. Δηλαδή πρέπει να έχει εμπροστοφυλακή. Μετά την κατάληψη της Κρυμαίας, η Συμμαχία προέβησε ένα μικρό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή με τη λεγόμενη ενισχυμένη εμπρόστια παρουσία. Ειδικότερα αυτή αποτελείται από 4 πολυεθνικές ομάδες μάχης στην Εσθονία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία και την Πολωνία. Τι λέγαμε χθες? Πέρσι το ΝΑΤΟ πρόσθεσε ακόμα 4 σε Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία μετά την εισβολή. Και αυτά, ειδικά την Ρουμανία και τη Βουλγαρία, λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έτσι, η σημασία του λιμανιού. Όλες αυτές οι ομάδες εναλλάσσουν τους στρατιώτες και είναι μικρές. Πρόκειται για μέρος της παλιάς λογικής με το σκεπτικό να μην προκαλέσουμε τον Πούτιν, η οποία έχει καταστεί παροχημένη μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επομένως, η εμπρόστια δύναμη του ΝΑΤΟ, οι εμπροστοφυλακές ας πούμε, πρέπει να γίνει μια μόνιμη δύναμη μάχης με ολόκληρες ταξιαρχίες και όχι τάγματα. Και η κάθε μια πρέπει να είναι πλήρως επανδρωμένη και εξοπλισμένη. Το γεγονός αυτό φέρνει στο προσκήνιο και το ζήτημα των πυρηνικών όπλων. Προσέξτε, ο άνθρωπος έχει άποψη και πληροφορίες για το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, έτσι. Μετά την εισβολή του, ο Πούτιν έχει επανειλημμένα παραβιάσει τα πυρηνικά ταμπού, απειλώντας με τακτικά πυρηνικά πλήγματα. Τις προάλλες ανέβασε και πάλι τους τόνους, λέγοντας για τη Λευκορωσία, ενώ υπάρχουν βεβαιότητα ότι έχει και στο Καλίνιγκραντ πυρηνικά όπλα. Το ΝΑΤΟ πρέπει να δείξει στον Πούτιν, όπως και στους πιθανούς επόμενους διεκδικητές της εξουσίας εντός της Ρωσίας και στους άλλους δικτάτορες αλλού στον κόσμο, ότι δεν θα ανεχθεί ποτέ έναν τέτοιο πυρηνικό εκφοβισμό ή εκβιασμό. Ιδάλλως, ο Πούτιν θα συνεχίσει τις ενέργειές του και άλλα καθεστώτα, επίσης, αρχής γενομένης από το Ιράν, θα τρέξουν να αποκτήσουν τις δικές τους πυρηνικές κεφαλές και να τον μιμηθούν. Επομένως, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ανακοινώσει σχέδια αντίδρασης σε οποιαδήποτε πυρηνική δράση έναντι του Πούτιν, από τον Πούτιν, που θα προέρχεται από τον Πούτιν. Εάν τοποθετήσει πυρηνικές κεφαλές στη Λευκορωσία, το ΝΑΤΟ να τοποθετήσει τις δικές του σε χώρες της Βαλτικής ή στην Πολωνία. Το πιο αγωνιώδες ερώτημα αφορά την Ουκρανία. Η ασάφεια σχετικά με το μέλλον της εντός ή εκτός του ΝΑΤΟ αποτελεί παράγοντα εντάσσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης, τουλάχιστον από το 2008, όταν η Συμμαχία είπε ότι θα γίνουν μέλη χωρίς να δώσει χρονικό ορίζοντα. Το γεγονός αυτό έφερε το Κίεβο κατά το 1 τέταρτο στη Συμμαχία και το άφησε κατά τα 3 τέταρτα απ' έξω, ενώ παράλληλα έδωσε στον Πούτιν την ευκαιρία να αναπτύξει το αφήγημά του για το ότι η Δύση είναι αποφασισμένη να περικυκλώσει τη Ρωσία. Βέβαια, εδώ σαν να λέει κακός
κάνατε αυτό το βήμα, σαν να λέει ο τέτοιος, διότι το δώσατε τη δυνατότητα να λέει να, με περικυκλώνετε. Σήμερα υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Μετά τον πόλεμο θα χρειαστεί ούτως ή άλλως εγγυήσεις ασφάλειας από τη Δύση Ουκρανία. Και η προοπτική της ένταξης, όπως και η προοπτική στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ενισχύσει το ηθικό των Ουκρανών που μάχονται για την εθνική τους επιβίωση. Τούτου λεχθέντος, τα επιχειρήματα είναι ισχυρότερα κατά της επέκτασης του άρθρου 5, ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, στην Ουκρανία. Προσέξτε εδώ, το γυρίζει ο τύπος. Μια σκέψη ως προς την επέκταση του ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι το κατά πόσο το δυνητικό μέρος θα καταστήσει τη συμμαχία ισχυρότερη ή πιο αδύναμη. Αυτό μπορεί να μην ήταν το κύριο σκεπτικό το 2017 με το Μαυροβούνιο, αλλά αυτό ήταν πριν την εισβολή του Πούτιν. Η Φινλανδία έχει κάνει το ΝΑΤΟ ισχυρότερο. Το ίδιο θα κάνει και η Σουηδία όταν μπει. Η υπόσχεση όμως για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα έθετε σε κίνδυνο μια άλλη επιτακτική ανάγκη. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν πρέπει ποτέ να υπαγορεύσουν στο Κίεβο τους στόχους της υπεράσπισής του ή τους όρους των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, αν τους βάλουμε στο ΝΑΤΟ, τότε υποχρεώνεται το Κίεβο να ρωτάει. Τώρα δεν πρέπει να τους αφήσουμε μόνοι τους να βρουν τη λύση. Αλλά αν όλοι οι σύμμαχοι δεσμεύονταν να προστατεύσουν την Ουκρανία, οι τύχες τους θα ήταν αλληλένδετες και το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να εμπλακεί σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ανάλογα με τις επιλογές του Κίεβου. Σου λέει, μπορεί να μας τραβούσε το Κίεβο σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Για να αποφευθεί αυτό, η Δύση θα έπρεπε να παρέμβει στις αποφάσεις της Ουκρανίας και να πει, κοίταξε, μην το κάνεις. Γι' αυτό λέει, όχι άρθρο 5, όχι ΝΑΤΟ, αφήστε την Ουκρανία να τα βρει μόνη της, χωρίς να παρασύρει σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Σε κάποιο βαθμό, βέβαια, το μέλλον της Ουκρανίας και της Ευρώπης είναι ήδη αλληλένδετο. Γι' αυτό και η Δύση πρέπει να στηρίξει την Ουκρανία με ό,τι και όσα μέσα διαθέτει, εκτός από το άρθρο 5. Από εκεί και πέρα, το καλύτερο που μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ είναι να μην αφήσει καμία αμφιβολία στη Μόσχα ότι οποιαδήποτε επίθεση σε οποιοδήποτε σύμμαχο θα οδηγούσε σε βέβαιη ρωσική ήττα. Νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να το αναλύσουμε, κυρίως όμως πρέπει να το αναλύσουν οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί. Εκεί πήγαιναν τα βέλη και στον ένα και στον άλλο. Λοιπόν, πάμε το επόμενο θέμα που είναι, επειδή έκανε αναφορά σχετική, προσέξτε, η G7 από την Ιαπωνία έκανα μια έκκληση στην Pyongyang, στη Βόρεια Κορέα και είπε σταμάτα τα πυρηνικά. Και έχουμε την απάντηση, έχει σημασία να την ακούσουμε, σχετίζεται με το προηγούμενο άρθρο. Η Pyongyang χαρακτήρισε αναχρονιστική ιδέα το να νομίζει κανείς ότι μόνο η Ουάσιγκτον έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να προχωρά σε πυρηνικά πλήγματα. Οριστική και αμετάκλητη χαρακτήρισε η Βόρεια Κορέα τη θέση της ως πυρηνική δύναμη, απορρίπτοντας μάλιστα την παρόντριση των χωρών του G7, του G7 να απέχει από κάθε νέα δοκιμή πυρηνικού όπλου ή βαλιστικού πυράβλου. Ειδικότερα, η Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, η Τσο Σον Χουι, χαρακτήρισε την έκκληση των G7 ως ακραία επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, κρίνοντας ότι οι κυβερνήσεις της ομάδας των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών του κόσμου επιτίθενται με μοχθηρό τρόπο στην νόμιμη άσκηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας της. Η θέση της Βόρειας Κορέας ως πυρηνικής δύναμης παγκόσμιας κλάσης, προσέξτε, είναι οριστική και αμετάκλητη, επέμενε η Τσο σε δελτίο τύπου που αναμεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας. Για την Υπουργό, η G7 είναι κλειστό κλαμπ μιας χούφτας εγωιστικών χωρών, δεν αντιπροσωπεύει τη διεθνή κοινότητα κατά τρόπο δίκαιο, είναι πολιτικό εργαλείο προορισμένο να εγγυάται την ηγεμονία των ΗΠΑ. Λίγα 24 ώρα νωρίτερα, οι Υπουργοί Εξωτερικών των 7 προσιωτέρων χωρών αξίωναν η Βόρεια Κορέα να απέχει από κάθε νέα αποσταθεροποιητική ή προκλητική ενέργεια και να προχωρήσει σε πλήρη, επαληθεύσιμη και αμετάκλητη εγκατάλειψη των πυρηνικών της όπλων. Τα άφησαν την πόρτα ανοιχτή για διαπραγματεύσεις.
η Pyongyang να πούμε ότι έχει κάνει πολλές δοκιμές. Επίσης η Τσο στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε αναχρονιστική ιδέα το να νομίζεται ότι μόνο ο Ουάσιγκτον έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να προχωρά σε πυρηνικά πλήγματα. Και πρόσθεσε, όσο έχουμε τη δύναμη να αντιδράσουμε στις πυρηνικές απειλές των ΗΠΑ, δεν θα συζητήσουμε ούτε την αναγνώριση, ούτε την άδεια κανενός. Η ΗΠΑ και η Νότια Κορέα έχουν κάνει ΗΠΑ με τέτοιες ασκήσεις και αυτές εκνευρίζουν τους Βορειοκορεάτες. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, άσχετα τώρα το καθεστώς, είπαμε ότι είναι ολοκληρωτικό, απολυταρχικό της Βόρειας Κορέας, αλλά νομίζω καθαρά ως ένα παράδειγμα παρουσίας μιας χώρας στο διεθνές σκηνικό τον 21ο αιώνα, αξίζει ανάλυση σε αυτή η χώρα. Δηλαδή, τη στιγμή που λίγα χρόνια πριν ο κόσμος πέθαινε από την πείνα γιατί είχε ξηρασία. Και ακριβώς επειδή δεν είναι ανοιχτή η οικονομία, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει και η ανθρωπιστική βοήθεια από τους εχθρούς της κράτησε τους ανθρώπους ζωντανούς. Πώς μπορεί αυτή η χώρα να αναπτύσσει τεχνολογία για βαλιστικούς πυράβλους και για πυρηνική τεχνολογία, για πυρηνικά όπλα, προσέξτε, και μπορεί να πλήξει την Αμερική ολόκληρη. Ένα περίεργο πράγμα, εκτός και αν παίζονται άλλα παιχνίδια από την Κίνα και τη Ρωσία και την χρησιμοποιούν, δίνουν δηλαδή είτε τεχνολογία, τεχνογνωσία και σχάσιμο υλικό, δεν ξέρω τι, και την έκαναν μία δύναμη η οποία να λειτουργεί εξισορροπητικά σε αυτή την περιοχή. Εγώ αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Λοιπόν, πάμε Τουρκία. Πάμε Τουρκία. Λοιπόν, είπαμε νομίζω για την γενναία πράξη του κύριε Ντάρογλου να δεχθεί ότι είναι Αλεβίτης. Και προχθές και σας είπα προσωπικές εμπειρίες για το πώς αντιμετωπίζουν τους Αλεβίτες. Τι να σας πω τώρα, εντάξει, ναι. Χθες πήγε στο Αντίαμαν. Το Αντίαμαν είναι ένας νομός όπου θα έλεγα ότι εκεί τελειώνει το Κουρδιστάν. Και ήταν και αρμενικοί πληθυσμοί εκεί, έχει και Αλεβίτες το Αντίαμαν. Αλλά εκεί, σε αυτούς τους νομούς που είναι οι νομοί που είναι οι τελευταίοι νομοί που κατοικούν Κούρδοι και μετά μπαίνουμε στην κεντρική Ανατολία και στη δυτική Ανατολία, σε αυτούς τους νομούς το τουρκικό κράτος έκανε ενέργειες για να αλλάξει τον χαρακτήρα και τον εθνικό και τον γλωσσικό και τον θρησκευτικό χαρακτήρα των κατοίκων σε αυτούς τους νομούς. Υπάρχουν τα λεγόμενα ισλαμικά τάγματα. Για παράδειγμα, υπάρχει μία κίνηση ισλαμιστών που λέγεται Μενζίλ Χαρεκιατή. Αν θέλετε, όσοι μπορείτε, χτυπήστε. Μενζίλ Χαρεκιατή. Η έδρα της ή τέλος πάντων το άντρο της είναι το Αντίαμαν. Γκρίζι λύκη, ΜΕΧΑΠΕ, ΑΚΕΠΕ κτλ. Πήγε λοιπόν χθες ο κ. Ντάρογλου εκεί και πήγε σε ένα κάτι σαν τζαμί, ένα τουρμπέ. Και εκεί πήγαν εγκάθετοι προβοκάτορες από το Μενζίλ, αλλά και από το ΑΚΕΠΕ και από τους γκρίζους λύκους. Προβοκάτορες. Και τον άνθρωπο τον προβοκάρισαν τον κύριο Ντάρογλου, χτύπησαν στην αλεβίτικη θρησκευτική του ταυτότητα, τι θέλεις εσύ εδώ, τι να προσευχηθείς, αφού δεν ξέρεις, δεν ανήκεις σε αυτό κτλ. Και επειδή ο κύριος Ντάρογλου δεν ακολουθείται από μια στρατιά τέτοιων μπράβων, δεν έσπευσαν να τον σταματήσουν. Και συνέχισε και συνέχισε και βγήκε κι άλλος και βγήκε κι άλλος και φαίνεται ότι θα περιορίσει τις επισκέψεις τους αυτές. Ενώ όταν πηγαίνει ο Ερντογάν προηγείται καθάριση του τοπίου. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να πει κάτι εξαφανίζεται και έρχεται ο Ερντογάν και ο κύριος Ντάρογλου δημοκρατικά πήγε και έγινε η προβοκάτσια. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά, γράφονται πολλά στον τουρκικό τύπο. Επίσης, υπάρχει ένα άρθρο στην Deutsche Welle. Τώρα οι Γερμανοί νομίζω ότι μας δουλεύουν. Λέει ο Ερντογάν ελέγχει απολύτως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι λέτε ρε παιδιά, τώρα τα ελέγχει. Ελέγχει τα πάντα, περίπου 85-90%.
ελεγόμενα πολίτες με τον Ερντογάν. Και τώρα έρχονται οι Γερμανοί να μας πούνε ότι ήταν ελέγχοι. Παρεμπιπτόντως έγινε δημοσκόπηση και στη Γερμανία. Εκεί φαίνεται ότι ο Ερντογάν χάνει 5% σε σχέση με τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών. Είτε προεδρικών είτε και το Ερντογάν και το ΑΚΕΠΕ χάνει 5 μονάδες. Είναι ενδεικτικό αυτό. Γιατί? Γιατί η δύναμη του Ερντογάν ήταν εκεί. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία του πολιτικού Ισλάμ. Ένα πράγμα θα σας πω. Δεν αποκαλύπτω, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ επιχειρησιακά θέματα, αλλά είμαι στο προξενείο στη Σμύρνη, έρχεται ένας, φαίνεται ότι ήταν, για να πάρει βίζα. Τον έπιασα συζήτηση, είχε αυτά τα ρούχα, τα Ισλαμιστής φαινόταν, μορφωμένος άνθρωπος, και δεν ήταν φανατικός με την έννοια που θα μπορούσε να κάνει κακό. Αλλά ήταν φανατικός με την έννοια ότι είχε αφαιρώσει τη ζωή του στο πολιτικό Ισλάμ. Μιλάμε τώρα το 1993. Και μου είπε, αυτοί εδώ, εννοώντας τους Κεμαλικούς, οι οποίοι τότε είχαν υποπαρακολούθηση όλο το πολιτικό Ισλάμ. Από το λαιμό τους είχαν, όλους τους πάντες. Αυτοί εδώ, λέει, δεν μας αφήνουν να δράσουμε. Γι' αυτό εμείς οι περισσότεροι φύγαμε έξω και έχουμε κάνει έξω την οργάνωσή μας. Αυτοί εδώ κοιμούνται, αλλά εμείς δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Προσέξτε, είναι μαρτυρία αυτή προσωπική. Λέει, δουλεύουμε εκεί, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο. Δουλεύουμε εκεί 24 ώρες το 24ωρο, οργανωνόμαστε. Θα έρθουμε, θα πάρουμε πρώτα τους δήμους στις μεγάλες πόλεις και μετά θα καταλάβουμε την εξουσία. Εγώ αυτό κάπου το σημείωσα, τέλος πάντων. Όντως, στις επόμενες δημοτικές εκλογές πήραν με τον Ερντογάν την Κωνσταντινούπολη, με τον Αμπτουλά Γιούλ την Κεσάρια, με τον Μελί Γκιοξέκ την Άγκυρα, το Εικόνιο, και μετά από αυτό πήραν και την εξουσία με τον Εσβεθίν Ερμπακάν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην Ευρώπη είναι το λεγόμενο Μίλι Γκιορούς, δηλαδή η εθνική άποψη, αυτοί ήτανε, οι οποίοι αυτοί νίκησαν το Κεμαλικό κράτος και επιβλήθηκαν τελικά. Εκεί λοιπόν στο άντρο τους που είναι στη Γερμανία και στη Γαλλία και αλλού, ο Ερντογάν χάνει 5 μονάδες. Και προσέξτε, δεν πηγαίνουν σε κάποια ακραία άλλη Ισλαμιστική, πάνε στον Κιλιστάρουλο και στους Κούρδους. Οι Κούρδοι αυξάνουν 3-4 μονάδες και αυτοί, άρα αυτό το 4% 5 που σας είπα, έχω εδώ τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκόπησης. 48,6% Κιλιστάρουλο. 43% Ερντογάν, 5,6 ο Μουαρέμ Ιντζέ και 2,8 ο Σινάν Ογκάν. Αυτά είναι τα τελευταία αποτελέσματα. Επίσης κάθισα και έκανα μελέτη σε πολλούς νομούς. Καλά, εκεί βγαίνουν εκπληκτικά αποτελέσματα, τώρα δεν ξέρω αν τα αναλύει κανένας εδώ στο ελληνικό κράτος. Πώς είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί και κυρίως πόσο τις 100 παίρνει το Κουρδικό κόμμα. Στην Κωνσταντινούπολη παίρνει 12%. Στη Σμύρνη πάλι 9-10. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο. Δηλαδή, η Τουρκία και να θελήσει κάποια στιγμή να λύσει το κουρδικό πρόβλημα, αυτό θα παραμείνει άλυτο. Δηλαδή και να δώσει αυτονομία στους 16-17 νομούς που είναι από το Αντίαμαν και πέρα, από το Μαράς και πέρα, δεν θα λύθει το πρόβλημα. Γιατί θα υπάρχουν εκατομμύρια Κούρδοι. Ξέρω εγώ, θα υπάρχουν γύρω στα 4 εκατομμύρια Κούρδοι στην Κωνσταντινούπολη, που τα παιδιά τους γεννήθηκαν στην πόλη, μιλάνε κουρδικά, λένε ότι είναι Κούρδοι. Τι θα κάνει με αυτούς? Είναι τεράστιο ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, αυτά με την Τουρκία, αυτά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την προβοκάτσια τα είπαμε. Ο Ακάρ έκανε μια δήλωση εκεί πέρα και είπε, προσέξτε, η συνομιλία μας με τον Έλληνα ομόλογό μου ήταν πολύ επικοδομητική και ειλικρινής και μιλήσαμε ανοιχτά για όλα τα προβλήματα. Ελπίζω ότι θα λάβουμε μέτρα για την επίλυσή τους, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μιλία. Προσέξτε τι είπε για τα Αμερικανικά τώρα. Κάναμε την αίτηση και είπαμε ότι θέλουμε ανταλλακτικά για 40 αεροπλάνα F-16 και άλλα και περιμένουμε την υποστήριξή σας. Έκτοτε
Το αίτημα αυτό το στήριξε ως διοίκηση του Biden και αυτό έχει κοινοβουλευτική διάσταση. Αν χρειαστεί, ο πρόεδρος μπορεί να πει ότι τα έδωσα. Λέει ή όχι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικές δηλώσεις από στρατηγούς απόστρατους και ορισμένους πολιτικούς, τις είπα. Λένε ότι αυτό που έκανε ο γερουσιαστής Μενέντες, δηλαδή η άρνησή του, ήταν λάθος και ενήργησε ενάντια στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Καρφιά στο Μενέντες τώρα από τον ΑΚΑΡ, από τους φιλότροπους και δυστυχώς από τις πολιτικές εδώ των δικών μας, των, που έχουν πολιτική μοιοπία και δεν βλέπουν μπροστά από τη μύτη τους. Το βασικό μας επιχείρημα είναι το εξής. Ισχυρή Τουρκία, ισχυρό ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τι λέει ο ΑΚΑΡ? Ότι η Τουρκία, που είναι ο βασικός αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και με την αντιναντοϊκή πολιτική στις σκανδιναβικές χώρες, λέει ισχυρή Τουρκία, ισχυρό ΝΑΤΟ. Ταΐζουν σαν όσοι ορισμένους στην Αμερική και δολάρια φυσικά, έτσι. Το δέχεται και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, άλλος φιλότουρκος αυτός. Τώρα υπάρχει μια τάση στο ΝΑΤΟ ώστε τα κράτη-μέλη να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για εξοπλισμούς, τα είπαμε, ώστε η συμμαχία να είναι ισχυρότερη. Άλλες χώρες λένε όχι. Λέμε ότι είμαστε έτοιμοι, δίνουμε και τα χρήματα και λένε δεν θα σας τα δώσουμε τα F-16 και τα F-35. Κάνει παράπονα ο τύπος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, η χώρα που έχει φιλοξενήσει, δεν έχω στοιχεία, αλλά διαβάζω εδώ και δεκαετίες, προσέξτε, όλοι οι πλούσιοι Ρώσοι, αυτοί οι λεγόμενοι ολιγάρχες, μετά τη Μόσχα, ο πιο δημοφιλής προορισμός τους ήταν το Λονδίνο. Ήταν εκεί αυτοί, εκεί παρκάρουν και τα δισεκατομμυρία τους, αγοράζουν και ομάδες, Αμπράμοβιτς, έτσι. Πριν από λίγα χρόνια, είδα στο Spiegel, νομίζω, μία δημοσίευση, μία έκθεση της BND, της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, η οποία στην ουσία είχε κάνει ακτινογραφία το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι χρησιμοποιείται για ξέπλυμα ρώσικου χρήματος και σε 3 μήνες ήρθε το κτύπημα στις τράπεζες και θυμάστε το κούρεμα, διαλύθηκε το τραπεζικό σύστημα. Τέλος πάντων, από τότε συμμαζεύτηκαν οι άνθρωποι, οι τράπεζες είναι 7 ψυχές, πάλι κάτι γίνεται στην Κύπρο. Τώρα λοιπόν, γιατί το έκανε οι Γερμανοί, για να πάρουν αυτοί τα. Να φύγουν από την Κύπρο να πάνε στη Γερμανία. Δεν τα λέμε στην τύχη αυτά. Μιλώ για πακτολό χρημάτων και στη Γερμανία και στην Αγγλία. Τώρα προσέξτε υποκρισία. Η Αμερική και η Αγγλία στριμώχνουν την Κύπρο και λένε τώρα, κοίτα, τελείωνε με τους Ρώσους. Όσοι Ρώσοι έχουν λογαριασμούς, κλείστους. Και γι' αυτό οι κυπριακές τράπεζες έχουν στείλει επιστολές σε 6.000 Ρώσους, φυσικά πρόσωπα και οντότητες, και λένε ότι σε λίγο θα κλείσουν οι λογαριασμοί όσων δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Δηλαδή, η Κυπριακή Δημοκρατία, η οικονομία της, πέραν από τον τουρισμό, στηριζόταν σε ένα μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες. Υπάρχουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, δικηγορικά γραφεία, επειδή υπάρχει χαμηλή φορολογία, νομίζω 10%, κάνουν εταιρείες, όχι εξωχώρες, ευρωπαϊκές, όχι offshore, κάνουν εταιρείες στην Κύπρο, εκεί έχουν λογαριασμούς και τώρα λοιπόν έρχονται και τους ξετινάζουν. Ήδη ο Άσιγκτον και Λονδίνο έχουν επιβάλει κυρώσεις σε πρόσωπα, νομίζω 16, στην δικηγόρους στην Κύπρο και τώρα τρέχει και δεν φτάνει ο Χριστοδουλίδης για να γλιτώσει τον διασυρμό. Προσέξτε. Έως και 6.000 Ρώσοι φυσικά πρόσωπα και οντότητες έχουν παραλάβει ήδη ειδοποίηση από την Τράπεζα Κύπρου ότι οι λογαριασμοί τους θα κλείσουν εφόσον δεν παρουσιάσουν εντός διμήνου αξιόπιστα στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο σύμφωνα με πληροφορίες των εφημερίδων Πολίτης και Φιλελεύθερος. Οι επιστολές αφορούν πελάτες με ρωσικά διαβατήρια που δεν κατοικούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά ρεπορτάζ είχαν προηγηθεί στη ρωσική έκδοση του Forbes και το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, βάσει των οποίων το κλείσιμο λογαριασμό Ρώσων πελατών δρομολογούν υποκαταστήματα και της Ελληνικής Τράπεζας και της Alpha Bank που έχει υποκαταστήματα κάτω. Κύπριοι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν
ότι τα ζητήματα που εγείρονται με τη δημοσιοποίηση των ανανεωμένων καταλόγων κυρώσεων σηματοδοτούν την αρχή του τέλους της κρυσής εποχής της βιομηχανίας των υπηρεσιών που ήταν προσανατολισμένες προς τη Ρωσία και όσες εταιρείες δεν κατάφεραν να απεξαρτηθούν από τη Ρωσία και να δημιουργήσουν νέες πηγές εισοδήματος με εταιρείες που, με άτομα ή εταιρείες που έρχονται από την Ασία, την Αφρική και τη ΣΥΠΑ, θα αντιμετωπίσουν σημαντικό πρόβλημα και οι ίδιες και το προσωπικό τους θα κλείσουν. Τέλος πάντων, πάντως αναφέρονται εδώ στοιχεία ότι μόνο το 2,5 βάσει των στοιχείων που παρουσίασε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου στη σύσκεψη που έλαβε χώρα επί την Προεδρία του Νίκου Χρυστοδουλίδη, τα τελευταία χρόνια 43.000 εταιρείες και έλεφος έχουν κλείσει στην Κυπριακή Δημοκρατία, 123.000 τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν επίσης κλείσει και σήμερα επί του συνόλου των καταθέσεων μόνο το 2,2% έχουν τελικούς δικαιούχους Ρώσους υπηκόους. Όσο για τον πλούτο των ολιγαρχών, περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους άνω των 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπα ενταγμένα στις λίστες κυρώσεων έχουν μπλοκαριστεί ή κατασχεθεί μέχρι στιγμής παγκοσμίως βάσει πρόσφατης ανακοίνωσης της Διεθνούς Task Force που έχει συγκροτηθεί με στόχο το συντονισμό και την εφαρμογή των κυρώσεων και συνενώνει οι ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον πάει να τη γλιτώσει η Κύπρος, αλλά προσέξτε την υποκρισία. Δεν βλέπουν τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που είναι παρκαρισμένα και στην Αγγλία, στη Βρετανία και στη Γερμανία. Τώρα την ταλέπορη Κύπρο που αυτή την διαμέλησαν και συνεχίζουν να την βασανίζουν, αυτοί τους ενοχλούν τώρα οι Ρώσοι που πηγαίνουν εκεί και κάνουν διακοπές. Λοιπόν, πάμε. Αυτό που λένε, λέει, τα άλογα τα λασεύνη και τα γαϊδούρια τρώνε τα λάχτας. Δηλαδή μαλώνουν τα άλογα και τα γαϊδούρια τρώνε τις κλωτσιές. Τρώμε και εμείς τις κλωτσιές τώρα επειδή... Λοιπόν, πάμε. Πάμε να κλείσουμε με το τελευταίο θέμα. Δεν θα σας αρέσει αυτό. Ο Κώστας Μαυρίδης είναι ένας, όχι Κύπριος, για να μην μπερδευόμαστε, Έλληνας της Κύπρου, Ευρωβουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει αξιόλογη δράση στο Ευρωκοινοβούλιο, τον παρακολουθώ, τον διαβάζω, τολμηρός ρηξικέλευθος και προσιλωμένος στην υπηρέτηση, εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος και της Κύπρου και της Ελλάδας, του ελληνισμού. Έγραψε ένα άρθρο και λέει «Δεν διδασκόμεθα από τα παθήματά μας και βαδίζουμε χωρίς στρατηγική». Για ακούστε τώρα τι λέει. «Μία μακρόπνοη στρατηγική εφαρμόζεται μέσω ενδιάμεσων τακτικών κινήσεων». Αυτό είναι η στρατηγική. Στρατηγική, κάνεις ένα σχεδιασμό σε βάθος χρόνου και σε αυτόν το διάστημα το χρονικό κάνεις και τακτικές κινήσεις χωρίς να αφίστασε του τελικού στόχου που έχει τεθεί από τη στρατηγική σου. Τέτοια διορατική στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο προώθησε ο πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος εμένοντας τη ρύθμιση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου μετά την οριοθέτηση ΑΟΣ Κύπρου-Αιγύπτου. Είχε μια στρατηγική. Η ρύθμιση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου δεν επιτεύχθηκε αφού στην Αθήνα επικράτησαν σύνδρομα φοβίας σε συνδυασμό με την ελιτίστικη προσέγγιση για εξημέρωση του τουρκικού θηρίου, καθώς προχωρούσε βήμα-βήμα με κορύφωση παρανομιών στην Κυπριακή ΑΟΣ στο Αιγαίο και με το τουρκολιβικό μνημόνιο να ακροτηριάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα για ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η στρατηγική είναι ελληνικότατη λέξη με βαθύ νόημα. Παρεμπιπτόντος, υπήρχε ένας καταπληκτικός στρατηγός στο Βυζάντιο τον 10ο αιώνα, αρχές δεύτερης χιλιετίας. Λεγόταν Κατακαλών και Καυμένος. Μια μεγάλη μορφή, δυστυχώς ελάχιστα έχουν γραφτεί για αυτόν, ένας άνθρωπος που
εκλήθη, ήταν στρατιωτικός, συμμετείχε σε νικηφόρους αγώνες, κάποια στιγμή αποσύρθηκε στην Νικόπολη του Πόντου, γι' αυτό με βλέπετε να γελάω, γιατί κατάγομαι από εκεί. Όταν το χρειάστηκε ο αυτοκράτορας, αποσύρθηκε σε ένα κτήμα και ζούσε εκεί τη ζωή του. Το χρειάστηκε ο αυτοκράτορας, πάλι επιστρατεύτηκε, είπε παρόν, ξανανίκησε, ξαναγύρισε στο κτήμα του και τελείωσε εκεί. Ο κατακαλών και καυμένος έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Στρατηγικών». Δηλαδή, τον 11ο αιώνα έγραψε βιβλίο για τη στρατηγική και εμείς 21ο αιώνα, εδώ στην Ελλάδα, ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει τη στρατηγική. Πόσες πιθανότητες έχει να επιβιώσει αυτό το κράτος? Χωρίς στρατηγική επιβιώνεις, χωρίς να βλέπεις τον ορίζοντα, να βάζεις στόχους. Εδώ πηγαίνουν με ορίζοντα 24 ώρα, άντε εβδομάδας. Άντε να κυλήσεις, πάμε σε μια εβδομάδα. Δεν γίνεται έτσι, κατά καλόν και καυμένος. Και δυστυχώς κανένας ποντιακός σύλλογος δεν έχει βάλει το όνομα του κατά καλόν και καυμένο. Είναι μεγάλη μορφή. Ζήτησε από το Σταύρο να κάνει μια έρευνα και στα λατινικά αρχεία, να βρούμε κάτι να κάνουμε μια εργασία γι' αυτό, να κάνουμε μια εκδήλωση για τον κατά καλόν και καυμένο, να γράψουμε πράγματα, να μείνει για τους νέους να εμπνέονται τέλος πάντων. Άρα, η σύγχρονη, η στρατηγική είναι ελληνικότατη λέξη με βαθύ νόημα, την οποία δανείστηκαν άλλες γλώσσες. Απέναντι στην τουρκική επεκτατική στρατηγική που συνοδευόταν επί δεκαετίες με πρόταση για διμερείς διαφορές που απαιτούν διμερή διάλογο και διαμερισμό του πλούτου, αυτό λέει η Τουρκία, η Αθήνα προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε κατακόρυφη ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύως για ασύμμετρη ανταπόδοση σε περίπτωση απόπειρας κατάληψης ελληνικού νησιού και σε εκστρατεία διεθνώς και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας συμμαχίες και προβάλλοντας τις τουρκικές παρανομίες ως έχουν. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτά όμως δεν τα κάνουμε, τα θυσιάσαμε τώρα. Παραβίαση αρχών του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Αυτό εμείς λέγαμε. Και βρίσκαμε και ευήκο αότα. Η στεναρή στάση της Αθήνας έφερε και ανάλογη πολιτική στήριξη εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το ευνοϊκό περιβάλλον να ενισχύεται και από την αλλοπρόσαλη στάση του Ερντογάν που ακρίνθηκε από τη Δύση, αφήνοντας ζωτικό χώρο σε Ελλάδα και Κύπρο. Είπαμε ότι αυτό θα χάσουμε αν βγει ο κ. Νάρολο. Το είπαμε χθες αυτό. Ξαφνικά μετά τους σεισμούς στην Τουρκία, προέκυψε μια προσωρινή παύση τουρκικής δράσης στο Αιγαίο, η οποία ανταποδόθηκε με την προσωρινή μεταστροφή της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την απουσία στρατηγικής. Η μεταστροφή της Αθήνας αποτελεί στρατηγικό ολίσθημα που θα το βρούμε μπροστά μας. Οι προσδοκίες ότι οι αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου θα τύχουν σεβασμό από την Τουρκία μέσω κινήτρων ή μέσω οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι πολιτική αφέλεια. Ο παρεμπιπτόντος ο κύριος Δένδιας, απορώ δεν έχει συμβούλους. Τρεις και λίγο λέει δεν είμαστε αφελείς. Ο κύριος Αϊφαντής, εγώ δεν το έχω διαβάσει αυτό, λέει, το είπε δηλαδή σε συνέντευξη, σε εκπομπή που τον είχα στην Αυτεμπορική TV, είπε ότι η Θάτσερ έλεγε ότι όταν μία γυναίκα κάθε τρεις και λίγο λέει ότι είμαι τίμια ή δεν είμαι πόρνη, τότε κάτι τρέχει. Και εδώ ο Δένδιας κάθε τρεις και λίγο λέει δεν είμαι αφελής. Πρόσεχε κύριε Δένδια, πρόσεχε ή διάβασε τι είπε η Θάτσερ. Δεν χρειάζεται να το λες συνέχεια ότι δεν είσαι αφελής. Λοιπόν, οι προσδοκίες ότι οι αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου θα τύχουν σεβασμό από την Τουρκία μέσω κινήτρων ή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι πολιτική αφέλεια που μας έφερε εδώ. Βέβαια, το θηρίο όσο το δίνεις λέει θέλω κι άλλα. Θυμηθείτε τι είπε Θουκυδίδης χθες. Το καθεστώς κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου είναι ξεκαθαρισμένο βάσει τη συνθήκη της Λοζάνης. Το καθεστώς στην Κύπρο και στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι ξεκαθαρισμένο από τον ΟΗΕ, από το Συμβούλιο Ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει ένα επανενωμένο και κανονικό κράτος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα. Εν τούτης, όλα αμφισβητούνται από την Τουρκία που ζητά λύση με δύο κράτη στην Κύπρο, διμερή διάλογο για διμερείς διαφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και άλλα πολλά.
Φυσικά το δίκαιο της θάλασσας του ΟΗΕ είναι επίσης ξεκάθαρο. Αλλά το τουρκολιβικό μνημόνιο που φάνταζε εξωπραγματικό το 2004, σήμερα είναι γεγονός που εδραιώνεται και η Αθήνα παρακολουθεί με ψυχραιμία σε εισαγωγικά και εκ των υστέρων. Κοιμήθηκαν όρθιοι και ο Κατρούγκαλος και ο Δένδιας και η κυβέρνηση και Τσίπρα και Μητσοτάκη. Όταν η Τουρκία το ετοίμαζε και όταν φωνάζαμε μήνες πριν. Θα απολογηθούν, έτσι. Τώρα μην βλέπετε, αυτά είναι πρόσκαινα. Και για τη συνθήκη των πρεσβών και για το τουρκολιβικό και για ό,τι ετοιμάζουν τώρα. Θα απολογηθούν. Αρκεί να έχουμε πολίτες με μνήμη ανθρώπου και όχι με μνήμη ψαριού, έτσι. Η συγκρότηση πανεθνικής στρατηγικής στη βάση της αποτρεπτικής ισχύως, αναδεικνύοντας διεθνώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον τουρκικό επεκτατισμό ως έχει και παράλληλα οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου, είναι στο προσκήνιο ως επιτακτική ανάγκη. Δηλαδή μας λέει ο άνθρωπος, εσείς λέει, αντί να τρέχετε από εδώ και από εκεί, έχουμε κυρίαρχο δικαίωμα. Κύπρος και Ελλάδα, υπογράφουμε συμφωνία, οριοθετούμε. Ας την Τουρκία να το παραβιάζει. Ας πάει στο Διεθνές Δικαστήριο να βρει το δίκαιο της. Γιατί δεν το κάνεις και αφήνεις το πεδίο ανοιχτό να σου κάνει η Τουρκία το τουρκολιβικό έκτρωμα. Δηλαδή πώς να μην εξανίσταται κανείς. Τι να σκεφτεί, γιατί δεν το έκαναν. Τι φοβόντουσαν. Λοιπόν, χρόνιες αιμονές, ιδεοληψίες και περιθωριακές αντιλήψεις εναντιώνονται στη στρατηγική αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού, αλλά μη έχοντας οτιδήποτε να προτείνουν, επιχειρούν με φλιαρίες να αποδομήσουν κάθε προσπάθεια συγκροτημένης πανεθνικής στρατηγικής. Καταληκτικά, όσο πιο σύντομα επανέλθει ο ορθολογισμός στην αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού, τόσο πιο λίγες οι ζημιές για τον Ελληνισμό, για την Κύπρο και την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε δύο πραγματάκια και να κλείσουμε. Μαθαίνω ότι αυτό που συμφωνήθηκε για το λεγόμενο μορατόριο είναι το εξής. Δεν θα πηγαίνουμε εμείς στα κατεχόμενα, λένε οι Τούρκοι, μην πηγαίνετε κι εσείς στα νησιά, πολιτική και στρατιωτική. Δεν θα κάνουμε εμείς βολές στα τρία παράνομα πεδία βολής που έχουμε στο Αιγαίο, μην κάνετε κι εσείς τα τρία νόμιμα. Εδώ τι γίνεται με αυτό το, τι σημαίνει αυτό. Ότι η Ελλάδα στην ουσία δέχεται ότι το να μην πηγαίνει, να πηγαίνουν Τούρκοι αξιωματούχοι στα κατεχόμενα είναι ισοδύναμο με το να μην πηγαίνουν Έλληνες αξιωματούχοι στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή τι είναι κατεχόμενα τα ελληνικά νησιά. Με το να μην κάνουμε εμείς βολές στα, να μην κάνουν οι Τούρκοι βολές στα τρία παράνομα πεδία βολής στο Αιγαίο και να μην, δεχόμαστε να μην κάνουμε και εμείς, αναγνωρίζουμε στους Τούρκους ακριβώς τα ίδια δικαιώματα στο Αιγαίο. Αυτά, συγγνώμη, όταν τους τα βάλουν σε ένα χαρτί, όποιος και να σε, και Αμερικανοί, δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες τα δέχτηκαν. Συγγνώμη, δεν έχουν την εντιμότητα να πούν σε αυτόν που πάει να τα επιβάλλει. Κοίταξε, αυτό το μέτρο δεν μπορώ να το δεχθώ. Για αυτούς τους λόγους. Να σας πω κάτι. Κανένας ξένος δεν μπορεί να σε πιέσει όταν επικαλεί σε λόγους εθνικής ασφάλειας και εθνικών συμφερόντων. Κανένας απολύτως. Αυτά εδώ κάτι σημαίνουν. Αυτά που συμβαίνουν, να μην έχουμε οριοθετήσει τόσο καιρό με την Κύπρο, να μην επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα δεκαετίες τώρα και τώρα να δεχόμαστε αυτά που σας είπα ως ισοδύναμα, κάτι σημαίνουν. Και το πιο ανησυχητικό, ότι δεν ακούμε τίποτα από κανένα κόμμα. Εκτός αν είμαστε εμείς λάθος. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως μιλώντας με πολιτικούς που είναι στο κόλπο, αποδέχονται το σκεπτικό μου. Αλλά λέει δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν σας στενοχωρώ, γιατί κάποιοι λένε δεν μπορώ να κοιμηθώ μετά κτλ. Εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε. Την αλήθεια πρέπει να τη λέμε, όσο και αν είναι πικρή. Εντάξει. Καληνύχτα.